Με θετικότερο πρόσημο παρουσιάζεται η οικονομία της Κρήτης για το 2021 σε σχέση με το 2020, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ωστόσο, αγκάθι παραμένουν ζητήματα όπως η επισφάλεια και οι ελαστικές μορφές εργασίας, αλλά και η έμφυλη διάσταση στην ανεργία, η οποία επιβαρύνει ειδικά τις γυναίκες. Η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους. Έχουμε σημαντικό πρόβλημα νεανικής ανεργίας και στην Κρήτη όπως και σε όλη τη χώρα. Θέλω να εστιάσω ειδικά στο ζήτημα της έμφυλης διάστασης. Συνεχίζει να είναι διπλάσια ανεργία στις γυναίκες από τους άνδρες. Μικρή βελτίωση καταγράφεται και στην οικονομική κατάσταση του εργατικού δυναμικού. Παρ' όλα αυτά, 2 στους 10 κριτικούς φοβούνται πως δεν θα καταφέρουν να ανακάμψουν από την κρίση της πανδημίας. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει και γι' αυτό έχει γίνει και ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, είναι να δούμε με ποια μέσα θα μπορέσει η πολιτεία και φυσικά η Περιφέρεια Κρήτης που είναι και υπεύθυνη εδώ για την τοπική οικονομία να δώσει τις κινήσεις εκείνες που χρειάζονται ούτως ώστε και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανακάμψουν και να βρουν ένα δρόμο ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα και το εργατικό δυναμικό της Κρήτης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι εξαιρετικά καταρτισμένο, να μπορέσει πραγματικά να βρει απασχόληση όπως το αρμόζει. Στον κλάδο των επιχειρήσεων παρατηρείται βελτίωση του τζίρου σε σχέση με το 2020, μια χρονιά που θα λέγαμε ότι αποτέλεσε ολική καταστροφή για τα καταστήματα. Αναμφισβήτητα όμως παρουσιάζεται αποκλιμακωμένος σε σχέση με την περίοδο προ-πανδημίας. Ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού παρατηρείται περίπου στους μισούς. Παρατηρείται η απομείωση των εισοδημάτων που προκλήθηκε κυρίως το 20 και το 21 να συνεχίζεται με μικρότερους ρυθμούς. Υπάρχουν και προγράμματα απασχόλησης τα οποία περνάνε μέσα από το λεγόμενο reskilling, δηλαδή από μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση που τους δίνει τη δυνατότητα με βάση τα ευρήματα της αγοράς εργασίας να μπορέσουν να πάρουν γνώσεις οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα και να αποδώσουν καλύτερα αλλά και οι επιχειρήσεις να βρουν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα κάνουν εκείνο το οποίο χρειάζεται ούτως ώστε να πάμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Το φαινόμενο συρρήκνωσης ατομικών και μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων έρχεται επίσης στο προσκήνιο της έρευνας. Συνακόλουθα παρατηρείται όλο και πιο συχνά η μετατροπή αυτού του τύπου των επιχειρηματιών είτε σε μισθωτούς είτε σε ανέργους.